όλοι ήμασταν μάρτυρες και όλοι δοκιμαστήκαμε τους τελευταίους 14 μήνες από μια πρωτόγνωρη εμπειρία, από μια πρωτόγνωρη πανδημία. Και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως, όλες οι κοινωνίες ταλαιπωρήθηκαν από αυτόν τον ιό. Πιστεύω και βλέποντας και τα βήματα τα οποία έχουν γίνει όλα τους προηγούμενους μήνες, ότι βρισκόμαστε στα τελευταία μέτρα ενός πολύ δύσκολου μαραθωνίου. Αν πει κανείς ότι έχουμε 42 χιλιόμετρα, να είμαστε στο τελευταίο χιλιόμετρο ενός δύσκολου μαραθωνίου. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσο λαμβάνονται μέτρα για την αποσυμπίεση και της κοινωνίας και της οικονομίας. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πνιγμένοι στις αντιφάσεις τους. Δεν έχει κατορθώσει η αξιωματική αντιπολίτευση ως όφιλε, ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, να έχει μια σταθερή θέση η οποία θα διαφύζεται από προτάσεις υλοποιήσιμες. Βλέπετε ότι σε διάστημα λίγων ημερών πολλές φορές έλεγαν το Α και την ίδια στιγμή μετά από λίγες μέρες λέγαν το Β. Κατηγορούσαν δηλαδή γιατί δεν ανοίγουμε σε μια περίπτωση τα καταστήματα γρήγορα, την άλλη φορά κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί τα ανοίγει. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αν θέλετε, πολιτικής πρότασης σοβαρής από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι θλιβερό να αρθρώνεται σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας ένας τέτοιος πτωχός πολιτικός λόγος. Ο κόσμος παρακολουθεί και ευτυχώς, παύλα δυστυχώς, έχει βιώσει τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ στο πετσί του ελληνικός λαός, άρα γνωρίζει πολύ καλά και την αξιοπιστία του πολιτικού του λόγου τώρα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι μέσα από αυτή την πραγματικά μεγάλη δοκιμασία δεν χάσανε άνθρωποι τη δουλειά τους. Δηλαδή, ήρθε το κράτος, η κυβέρνηση και στήριξε επιχειρήσεις και εργαζομένους και τα μέτρα είχαν τέτοιο χαρακτήρα, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει καμία απώλεια ούτε μια θέση εργασίας.